Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Παπαϊόν για την ευγενική της πρόσκληση. Είναι χαρά μου να έρχομαι να βλέπω φίλους, αλλά και να μοιράζομαι μαζί σας κάποια θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Ως συμπρόεδρος μαζί με την ΑΜΑΚΑ Όφιας στο Child Abuse Task Force της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδοακτινολογίας, μου δόθηκε η ευκαιρία να μάθω πάρα πολλά πράγματα από αυτήν και από τον συνάδελφό μου τον Rick Van Rijn, τον Ολλανδό, και για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά και για τον τρόπο που τα διαγιγνώσκουν, αλλά και για τον τρόπο που διαχειρίζονται αυτά τα ιδιαίτερα περιστατικά στις πολιτισμένες, όπως υπόθηκε, χώρες. Η παιδική κακοποίηση δεν είναι θέμα μόνο των πολιτισμένων χωρών, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Τα δημογραφικά είναι συγκλονιστικά και δεν περιλαμβάνουν τα περιστατικά που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες και δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Για να αντιληφθούμε το πόσο συχνό μπορεί να είναι αυτό το φαινόμενο, αρκεί να συγκρίνουμε την επίπτωση της κακοποιητικής κρανοκεφαλικής κάκωσης με τους καρκίνους των βρεφών, για να δούμε ότι μπορεί να είναι πολύ κοντινά αυτά τα νούμερα. Όπως υπόθηκε, μερικές φορές η κάκωση, θα ήθελα να επιστρέψω, μπορεί να είναι εμφανής, δηλαδή να υπάρχουν ευρήματα πάνω στο δέρμα του παιδιού, πίσω από τα αυτιά ή σε ειδικές θέσεις, ή μπορεί να δούμε και τις δαχτυλιές από τα χαστούκια που μπορεί να φάνε αυτά τα παιδιά, τα νεογνάτα, βρέφη, αλλά και παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας. Οπότε η δουλειά του παιδίατρου να διαφοροδιαγνώσει ένα μόλοπα από μια θρομβοφιλία ή από κάποιο άλλο νόσημα παιδιατρικό από την μία ατυχηματική κάκωση είναι σημαντική και χρειάζεται εξοικείωση. Ο μηχανισμός του abusive head trauma, δηλαδή της κακοποιητικής κρανοεγκεφαλικής κάκωσης, δεν έχει πλήρως εξακριβωθεί. Θεωρείται ότι τα παιδιά αυτά ανακοινούνται, όπως είπαμε, και επειδή οι μύες του τραχύλου και του αυχένα είναι ασθενείς, δεν μπορούν να συγκρατήσουν την κεφαλή, η οποία όχι μόνο κάμπτεται και εκτείνεται, αλλά περιστρέφεται κιόλας. Και μάλιστα ο άξονας περιστροφής θεωρείται ότι μπορεί να είναι και η μεσότητα της αυχενικής μοίρας ή η βάση της αυχενικής μοίρας. Μπορεί να έχουμε κακώσεις impact, δηλαδή πρόσκρουσης. Το παιδί μετά την ανακοίνωση και χωρίς ανακοίνωση να το σπρώξουν πάνω σε μια σκληρή ή μαλακή επιφάνεια, όχι μόνο μία αλλά και περισσότερες φορές, ή να το επιχειρήσουν να το στραγγαλίσουν, να το πνίξουν. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν δικές τους προσωπικές δυσκολίες, ψυχιατρικά προβλήματα, ή είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο γοερό κλάμα ενός βρέφους και χάνουν την ψυχραιμία τους. Έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα ενός γονιού, ο οποίος είναι ένα τέρας και ξαφνικά αποφασίζει να κακοποιήσει το παιδί του. Δεν είναι έτσι. Στις χώρες που έχει μελετηθεί το φαινόμενο, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές απλά χάνουν την ψυχραιμία τους και αρκεί μία κακή στιγμή για να κάνουν ανεπανόρθωτη ζημιά στο παιδί τους. Βλέπετε τους μηχανισμούς κάκωσης, αλλά εκτός από αυτούς υπάρχει και ένας ακόμα που βγήκε στο φως από την νεκροτομική δουλειά των ανθρώπων, οι οποίοι ανοίγοντας τη σποδηλική στήλη εκτονόπιστεν των παιδιών, τα οποία τελικά απεβίωσαν λόγω της κακοποίησης, είδαν ότι υπήρχε αίμα στις ρίζες των νεύρων του αυγενικού πλέγματος, κυρίως στα α3-α5, εκεί όπου βγαίνουν τα φρενικά νεύρα, και είναι γνωστό ότι τα κακοποιημένα παιδιά μπορεί να προσέλθουν με άπνοια, και αυτός ο μηχανισμός ερμηνεύει και την άπνοια. Σταματούν να αναπνέουν και επακολούθως επέρχεται και το διάχυτο εγκεφαλικό είδημα και ίσως και από εκεί και τα υποσκληρίδια αιματώματα. Όπως υπόθηκε, δεν έχουμε μόνο την σωματική κακοποίηση, υπάρχει παραμέληση, σεξουαλική κακοποίηση, αλλά εμείς ως γιατροί ερχόμαστε να
αναγνωρίσουμε τα ευρήματα σε ένα παιδί το οποίο δεν έχει την ικανότητα να μιλήσει για να μας πει τι του συνέβη. Οπότε έχουμε τις ενδείξεις, τα κλινικά συμπτώματα και σημεία γι' αυτό, και αυτά τα συμπτώματα και σημεία μπορεί να βρίσκονται πάνω στο δέρμα. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά τα οποία έχουν κινητικότητα παίζουν, χτυπούν και έχουν διαρκώς μόλοπες στις κνήμες ή στο μέτωπο ή στους αγκώνες, αλλά όταν έχουμε εντοπίσεις στα λεγόμενα κόκκινα σημεία, δηλαδή εκεί που αν πέσει ένα παιδί δεν θα χτυπήσει εύκολα, στους ώμους, στους γλουτούς, πίσω από τα γόνατα ή και πίσω στο βρέγμα, είναι επειδή η πρόσκρουση ήρθε από κάπου αλλού και όχι με το παιδί να πέφτει. Επίσης, γνωρίζουμε ότι η κακοποίηση επέρχεται σε αυτό που λέμε stressful environments, δηλαδή σε περιβάλλοντα μεγάλης έντασης, οπότε συνειδητοποιούμε ότι για τη διάγνωση της κακοποίησης έρχονται πάρα πολλές ομάδες, και ο παιδίατρος και ο ορθοπαιδικός αν το παιδί προσέρθει με κάταγμα, και ο δερματολόγος ή ο οφθαλμίατρος και θα πούμε γιατί, και φυσικά ο ακτινολόγος. Ο ακτινολόγος πρέπει να γνωρίζει τι περιμένει ανάλογα με το κλινικό σενάριο, να προτείνει τις κατάλληλες απεικονιστικές εξετάσεις όπως έναν σωστό οστικό έλεγχο, πλήρη οστικό έλεγχο, το skeletal survey, να μπορεί να βρίσκει τις κακώσεις που όπως θα δείτε μπορεί να είναι αυλιχρές, να τις καταγράφει, να υπάρχει αρχείο, οι εξετάσεις να μην χάνονται, οι γνωματεύσεις να μην χάνονται και με εξίσου μεγάλο ζήλο να ψάχνει για εναλλακτικές διαγνώσεις, γιατί η διάγνωση της κακοποίησης είναι μια επώδυνη διάγνωση για το γιατρό και είναι καθήκον μας όχι μόνο να ψάξουμε για ευρήματα που συντείνουν προς την κακοποίηση, αλλά και ευρήματα που απομακρύνουν από την κακοποίηση, ευθραστότητα οστών, ανεπάρκεια βιταμίνης K σε αιμορραγίες και ούτω καθεξής. Και μερικές φορές είναι ο πρώτος που θα δει την κακοποίηση, όπως τα ανεξήγητα κατάγματα στις πλευρές σε μια ακτινογραφία θώρακος παιδιού που ήρθε για άλλο λόγο. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι γνωστό ότι κακοποιούνται ξανά και ξανά και μπορεί να απεβιώσουν από αθανάσιμες, κυρίως κρανοκεφαλικές κακώσεις. Όπως είπε και η κυρία Μελέτη, αυτό είναι το σημαντικό άρθρο από την Κάρολ Τζένι, η οποία ανέδειξε ότι έχουμε μέχρι και το 1/3 των παιδιών μας ξεφεύγει και από αυτά τα παιδιά κάποιοι μπορεί να μην δουν τα ευρήματα ή να μην τα ερμηνεύσουν σωστά στις απλές ακτινογραφίες και μερικές φορές γιατί δεν έχουν μαζί το ιστορικό που μιλάει συνήθως για έλλειψη κάκωσης, για έλλειψη τραύματος και να δουν ένα τραύμα και να θεωρήσουν ότι υπάρχει ιστορικό τραύματος και να μην το ερμηνεύσουν σωστά και μπορεί τα παιδιά αυτά να προσέλθουν σε δεύτερο χρόνο νεκρά γιατί παραμένουν σε κακοποιητικό περιβάλλον. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις διαφορές ανάμεσα στο τραύμα από τα τροχαία σε σχέση με το τραύμα από την κακοποίηση, ποιες κακώσεις συναντάμε στο κεντρικό νευρικό σύστημα, πόσο δύσκολο είναι να τις χρονολογήσουμε και τι πρέπει να κάνουμε στα παιδιά αυτά. Το σύνηθες κλινικό σενάριο για τα παιδιά που έρχονται με κρανοκεφαλική κάκωση είναι ότι υπάρχει καταγεγραμμένο ιστορικό κάκωσης, όπως σε αυτό το τρίχρονο που έπεσε από τον τρίτο όροφο και βλέπετε ότι ήρθε σε κόμμα, γνωρίζουν όλοι τι έγινε και έχετε το διάχυτο εγκεφαλικό είδημα με την κατάργηση των εγκεφαλικών αυλάκων, την ασαφοποίηση της περιμεσαγκεφαλικής δεξαμενής και την εικόνα ψευδοϊπαραχνούς νοιούς αιμορραγίας, ίσως με μία σταγόνα αίμα στη διημισφαιρική, στη μεσοσκελιαία δεξαμενή. Γνωρίζουμε τι έγινε και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αντίθετα, τα παιδιά με κακοποίηση μπορεί να έρθουν χωρίς κανένα εξωτερικό σημάδι κακοποίησης, χωρίς κανένα μόλοπα, κανένα γδάρσιμο. Είναι μικρά παιδιά κάτω του έτους που μπορεί, απλά βρέθηκαν σε άπνοια ή κανείς δεν ξέρει τι έγινε και το μόνο που μπορεί να δούμε είναι ένα λεπτό
σαν μεμβράνη υποσκληρίδιο αιμάτωμα υπέρπυκνο στην υπολογιστική τομογραφία, ίσως με δύο σταγόνες υπέρπυκνες αίμα στην κυρτότητα. Και αυτό είναι η έκφραση, η αυλυχρή έκφραση του υποσκληρίδιου αιματώματος δημισφαιρικής σχισμής σε αυτά τα παιδιά με έντονη κλινική εικόνα. Οπότε για το μεν ατυχηματική κρανοκεφαλική κάκωση θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σταθεροποιήσουμε το παιδί, να άρουμε τον παράγοντα αυξημένης ενδοκράνειας ποίησης και να το υποστηρίξουμε. Για το παιδί με κακοποίηση θα πρέπει να την υποψιαστούμε, να το θεραπεύσουμε από την κλινική συμπτωματολογία του, να το υποστηρίξουμε ως κλινική περίπτωση και ταυτόχρονα να ψάξουμε οτιδήποτε άλλο μπορεί να βρούμε το οποίο είναι αποτέλεσμα κακοποίησης. Και αντίθετα και εναλλακτικές διαγνώσεις, όπως λίμωξη κτλ. Και σε αυτά τα στοιχεία που περιλαμβάνουν το ιστορικό, την κλινική εξέταση, έρχεται και η νευροαπεικόνηση, που όπως θα δείτε, σε βαρύ παιδί θα πρέπει να γίνει υπολογιστική τομογραφία, σε παιδί με κλινική υποψία αλλά με καλή νευρολογική σημειολογία μπορούμε να κάνουμε μαγνητική τομογραφία, αν όχι την ίδια μέρα, μια επόμενη μέρα, να ψάξουμε την αιμορραγία με σουί ή τίτου στάρ ακολουθίες, οπωσδήποτε την κατάσταση του παραγγείλματος με ακολουθίες διάχυσης και μαγνητική τομογραφία όλης της σπονδυλικής στήλης και θα πούμε γιατί. Έτσι, στη δεύτερη περίπτωση θα κάνουμε οστικό έλεγχο, γιατί στα παιδιά αυτά, όπως είπε και η κυρία Μελέτη, τα classic metaphyseal lesions είναι ασυμπτωματικά και αν δεν κάνουμε οστικό έλεγχο δεν θα δούμε αυτά τα δαχτυλίδια των μετατοπισμένων ζωνών προκαταρκτικής οστεοποίησης που είναι ακριβώς κάτω από την αυξητική πλάκα και δεν θα δούμε τα κατάγματα των πλευρών που και αυτά επίσης μπορεί να είναι ασυμπτωματικά. Συνεπώς, η κλινική εικόνα της κρανοκεφαλικής κάκωσης από κακοποίηση δεν παραπέμπει πάντα σε τραύμα. Γιατί τα παιδιά μπορεί να έρθουν με άπνοια, με σπασμούς, με λίθαργο, να μην αντιδρούν, να έχουν είδημα οπτικών θυλών, να έχουν αιμορραγία, όπως θα δούμε παρακάτω, ή και να μην έχουμε νευρολογικές εκδηλώσεις και να έχουμε ευρήματα από το σκελετό, το δέρμα, τα σπλάχνα. Είδαμε όμως στη μεταανάλυση ότι τα κλινικά σημεία που ήταν πιο συχνά στα παιδιά με κακοποίηση ήταν οι άπνιες, οι αιμορραγίες στον αμφιβληστροειδή που αν δεν ζητήσουμε βιδοσκόπηση δεν θα τις δούμε και η μικρή ηλικία σε βρέφη κάτω των 6 μηνών. Οποιαδήποτε βλάβη που βρίσκουμε στα παιδιά μετά από τροχέα μπορούμε να τη δούμε και στα παιδιά μετά από κακοποίηση. Τα κατάγματα, τα αιματώματα, τα εξωπαραγγειματικά, τα ενδοπαραγγειματικά και όλα αυτά. Όμως υπάρχουν δύο αλλοιώσεις, οι οποίες όταν τις δούμε χτυπούν καμπανάκι για κακοποίηση, όπως φαίνεται στη βιβλιογραφία και αυτά είναι το υποσκληρίδιο αιμάτωμα ή μάλλον θα πω η υποσκληρίδια συλλογή και το διάχυτο εγκεφαλικό είδημα που μπορεί να είναι μονόπλευρο ή αμφωτερόπλευρο ή και ετερόπλευρο. Εδώ βλέπετε και υποσκληρίδιο αιμάτωμα και διάχυτο εγκεφαλικό είδημα. Μιλώντας για εγκεφαλικό είδημα, δεν γνωρίζουμε ακριβώς το μηχανισμό, αλλά ξέρουμε ότι όταν είναι εγκατεστημένο θα δώσει αλλοιώσεις και σε ακολουθίες σταφ 1 με χαμηλή σηματοφορία και σε ακολουθίες σταφ 2 με υψηλή σηματοφορία και μπορεί να είναι μεμονωμένο ή να συνοδεύεται και από υποσκληρίδια αιματώματα. Όταν όμως είναι σε πρώιμο στάδιο, θα το δούμε ως περιοχές περιορισμού διάχυσης παρενχηματικές που μπορεί και να φίδονται του φλοιού. Στην υπολογιστική τομογραφία, που είναι η πρώτη εξέταση που θα κάνουμε σε αυτά τα παιδιά, τα ευρήματα μπορεί να είναι πολύ αυλυχρά στην οξία φάση, εδώ ίσα-ίσα μια σταλίτσα αίματος υπέρπυκνη περιοχή στην άβλακα, ή αν τα είναι εγκατεστημένα, να τα δούμε σαν περιοχή χαμηλής πυκνότητας, τόσο στην υποφλοιώδη λευκή, αλλά που εκτείνεται και στο φλοιό και χάνουμε αυτή την υπέρπυκνη γυρλάντα του φλοιού που θα πρέπει να βλέπουμε. Μπορεί να έχουμε θετικά χωροκατακτητικά φαινόμενα προς τις κοιλίες ή τη μέση γραμμή
Και βλέπετε και την εξέλιξη, τον καταράκτη των γεγονότων της ισχυμίας, όπου έχουμε και την εγκατάσταση του εμφράκτου πλέον, αλλά και την μετατροπή ενός υποσκληριδίου αιματώματος διαφορετικών πυκνοτήτων σε ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα μίας πυκνότητας. Και γιατί πολλές φορές σχίζονται οι μήνυκες και έτσι το αιμάτωμα αναμειγνύεται με εγκεφαλονωτία, ο υγρό, και αυτό δικαιολογεί πως ένα υπεροξύ ή οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα μπορεί να το δούμε ως συλλογή με διαφορετικές πυκνότητες, ακόμα και αν είναι στην οξία φάση. Το ίδημα μπορεί να έχουμε δυσκολία να το αναγνωρίσουμε όταν είναι στην πρώιμη φάση και μεγαλύτερη ευκολία να το δούμε ως εγκατεστημένο ίδημα σε μεταγενέστερη φάση, όπως βλέπετε και εδώ, αμφωτερόπλευρη αλλά ασήμετη προσβολή, μερικές φορές με αιμορραγική μετατροπή. Οι ακολουθίες διάχυσης είναι αυτές που θα μας δείξουν το ίδημα ως περιοχές περιορισμού διάχυσης στο παρένχυμα, είτε όταν το ίδημα είναι ορατό, αλλά πιο δυσδιάκριτο στις κλασικές μας ακολουθίες, ή και όταν είναι αόρατο στις κλασικές μας ακολουθίες. Τι συμβαίνει αργότερα? Ο εγκέφαλος μετατρέπει τις ισχυμικές περιοχές σε πορεγκεφαλικές και γλιωτικές περιοχές και ουσιαστικά συρρυκνώνεται. Πάρα πολλές φορές τα παιδιά αυτά καταλήγουν με μη αναστρέψιμες νευρολογικές βλάβες. Οι υποσκληρίδιες συλλογές τώρα, στην υπολογιστική τομογραφία, είναι εύκολο να τις δούμε όταν είναι υπέρπυκνες. Μπορεί να τις δούμε ουσιαστικά γύρω από την επιφάνεια του εγκεφάλου, αλλά αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι η πυκνότητα των συλλογών αυτών είναι κατά τη πιο υψηλή από την πυκνότητα του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, το οποίο είναι μαζί με τα επιφανειακά φλεβίδια κολλημένο πάνω στην επιφάνεια του εγκεφάλου. Έτσι, ο υπαραχνοειδής χώρος έχει την ίδια πυκνότητα με το ένις της κοιλίας, ενώ οι πιο υπέρπυκνες συλλογές είναι υποσκληρίδια, υγρώματα ή αιματώματα. Και στο υπερηχογράφημα, παρόλο που δεν είναι η πρώτη εξέταση επιλογής σε σεπτοματικό παιδί, μπορεί να δούμε αυτές τις μεμβράνες στον υπαραχνοειδή χώρο με διαφορετική ηχοανακλαστικότητα των συλλογών. Στη μαγνητική τομογραφία είναι πιο εύκολη η αναγνώριση των συλλογών, των εξωπαρακυματικών συλλογών διαφορετικής σηματοφορίας. Να θυμόμαστε ότι οι βλάβες αυτές μπορεί να είναι δυσδιάκριτες, ότι μπορεί να μεταβάλουν την εικόνα τους και μέσα σε λίγες ώρες ακόμα, ημέρες, και να τις ξεχωρίσουμε, έχουμε στα παιδιά την καλοήθη προβολή του περιφερικού υπαραχνοειδούς χώρου, στην οποία έχουμε τα αγγεία να πλέουν ελεύθερα γύρω από την επιφάνεια του εγκεφάλου. Αντίθετα, στην υποσκληρίδια συλλογή, η οποία μπορεί να είναι άνοιχη, τα αγγεία βρίσκονται όλα κολλημένα πάνω στην επιφάνεια του εγκεφάλου και έτσι έχουμε μια πιθανότητα να τα ξεχωρίσουμε. Οι συλλογές, οι υποσκληρίδιες, μπορεί να είναι δυσδιάκριτες. Εδώ έχουμε το καρούμπαλο, το σημείο πρόσκρουσης που μας διευκόλυνε στο να δούμε καλύτερα ότι εδώ κάτι μας περισσεύει, δεν είναι το φυσιολογικά υπέρπυκνο δρέπανο των ενηλίκων, ούτε ο βελιαίος κόλπος με τη φυσιολογική πολυερυθρεμία των βρεφών, είναι συλλογή που είναι ασύμετρη, που πηγαίνει προς την κυρτότητα και που μπορεί να αλλάξει πυκνότητα μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες. Και εδώ βλέπετε και την κατανομή του υποσκληριδίου και το καρούμπαλο, το αιμάτωμα μαλακών μορίων. Το παιδί ήρθε με επιληπτική κρίση, ενώ γνωρίζουμε ότι ένα παιδί που θα πέσει από τα χέρια του γονιού πάνω σε μια σκληρή επιφάνεια δικαιούται να κάνει ένα γραμμίδες κάταγμα και δικαιούται να κάνει και καρούμπαλο, αλλά δεν δικαιούται να κάνει επιληπτική κρίση. Λίγες μέρες αργότερα υπήρχε η υποσκληρίδια συλλογή και βλέπετε το διαφορετικό τρόπο που φαίνεται στην μαγνητική τομογραφία. Η βυθοσκόπηση, αν δεν τη ζητήσουμε, δεν θα έχουμε το κλου των εκτεταμένων αιμορραγιών στον ένδο και προαμφιβληστροειδική χώρα και αρνητικός έλεγχος για αιμοροφιλία που είναι απαραίτητος σε αυτά τα περιστατικά.
Η παρακολούθηση μπορεί να μας δείξει ότι ο εγκέφαλος μαραζώνει, μειώνεται ο όγκος του, έχουμε την εικόνα ατροφίας με την ανάπτυξη υποσκληρίδιων συλλογών καινούριων, γιατί όταν έχουμε το σχίσιμο μιας μήνυκας, τα υποσκληρίδια αιματώματα τείνουν να επαναμοραγήσουν ακόμα και αυτόματα. Και η κλινική εικόνα με το σταμάτημα, την άρση της εξέλιξης της περιμέτρου της κεφαλής, μας δείχνει και το συμβάν, πότε έγινε το συμβάν πάνω στα παιδιά αυτά, τα οποία αν επιβιώσουν μπορεί να διαθέσουν πολύ σημαντικά νευρολογικά ελλείμματα. Να θυμηθούμε ότι τα υποσκληρίδια αιματώματα μπορεί να αιμορραγήσουν και να κάνουν φλεγμονώδεις μεμβράνες διαχωριστικές που να τα διαμερισματοποιήσουν. Και αυτό είναι ένα από τα φαινόμενα που χωρίζουν το χρόνιο από το οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Μπορούμε να έχουμε πολλαπλές υποσκληρίδιες συλλογές, όπως εδώ, και το pitfall, το κίνδυνος να το μπερδέψουμε το φυσιολογικά υπέρπυκνο δρέπανο από το υποσκληρίδιο αιμάτωμα, ίσως μας βοηθήσει το ότι στο υποσκληρίδιο αιμάτωμα αυτό έχει μια τάση να κλείνει προς τη μία ή την άλλη μεριά της μέσης γραμμής και αυτό μας βοηθάει όταν δεν έχουμε άλλα σημεία στην απεικόνισή μας. Αυτό είναι από τα λίγα περιστατικά που η κακοποίηση έγινε μπροστά στο κοινό από τον ναρκωμανή πατέρα, ο οποίος ανακοίνησε το παιδί και το πέταξε στο πεζοδρόμιο, στο λεωφορείο, και βλέπετε ότι έχετε ένα αιμάτωμα οπισθίου κρανιακού βόθρου, αλλά έχετε και υποσκληρίδιες συλλογές που, παρόλο που έχουν την πυκνότητα ένι, βλέπετε πως οι επιφανειακές φλέβες είναι κολλημένες πάνω στο επιφάνεια του εγκεφάλου, πάνω στην κυρτότητα, με επιπέδωση του εγκεφάλου, που σημαίνει ότι δεν είναι εγκεφαλονοτιαίο υγρό σε καλοήθη προβολή περιφερικού υπαραγνώματος χώρου, αλλά είναι υποσκληρίδια αιματώματα υγρώματα. Και επίσης έχει βρεθεί ότι η παρουσία υποσκληρίδιων συλλογών σε δύο διαφορετικές θέσεις, με 5 συγκεκριμένες θέσεις, είναι εύρημα που βρέθηκε συχνότερα στα παιδιά με επιβεβαιωμένη κακοποίηση, την οποία παραδέχθηκαν οι άνθρωποι που τα κακοποίησαν. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να χρονολογήσουμε τις υποσκληρίδιες συλλογές, γιατί, όπως είπαμε, η μήνυγκα σχίζεται και το αίμα αναμειγνύεται με εγκεφαλονοτιαίο υγρό, οπότε στην οξεία φάση έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε υποσκληρίδιο αιμάτωμα με διαφορετικές πυκνότητες. Αυτό που μας βοηθάει να ξεχωρίσουμε όταν έχουμε ένα αιμάτωμα με διαφορετικές πυκνότητες ή διαφορετικά σήματα για το αν είναι οξύ ή χρόνιο, είναι να ψάξουμε άλλα ευρήματα ενδεικτικά οξέως ή χρονίου συμβάματος. Αν λοιπόν έχετε ίδημα με θετικά χωροκατακτητικά φαινόμενα, αυτό είναι υπέρ και της οξύτητας του υποσκληρίδιου αιματώματός σας. Ενώ αν έχετε ευρήματα χρονίων βλαβών με ισχυμία και διαμορισματοποιημένα τα υποσκληρίδια αιματώματά σας, αυτό είναι υπέρ του χρονίου υποσκληρίδιου αιματώματος. Επίσης, τα οξέα υποσκληρίδια διαφορετικών πυκνοτήτων έχουν την τάση μετά από λίγες μέρες ή ώρες να αποκτούν ομοιογενή πυκνότητα ή ομοιογενές σήμα. Αντίστροφα, τα χρόνια υποσκληρίδια αιματώματα έχουν την τάση να διαμερισματοποιούνται και να βγάζουν αυτές τις φλεγμονώδεις ψευδομεμβράνες με διαφορετικές πυκνότητες και διαφορετικά σήματα, με ή χωρίς άλλες ενδείξεις από το παρένχυμα. Και ένας από τους λόγους που δυσκολευόμαστε να χρονολογήσουμε αυτές τις βλάβες είναι γιατί υπάρχουν άρθρα στη βιβλιογραφία από την Κατρίνα Ντάμσμπαουμ, που είναι πρωτεργάτης για την κακοποίηση στη Γαλλία, η οποία ανέδειξε μέσα από περιστατικά στο αχαλικά δικαστήρια ότι το έβριμα αυτό σχετίζεται με επεισόδια επαναλαμβανόμενης βίας. Και τα καθαιμολογία επεισόδια μπορεί να είναι από 2 έως 30. Πολλοί γονείς παραδέχονται ότι ταρακουνούσαν τα παιδιά τους όταν χάνανε την ψυχραιμία τους, και πολλοί παραδέχονται ότι ήταν ο τρόπος που κοίμιζαν τα παιδιά τους.
Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι ανακριβές να προσπαθήσουμε να χρονολογήσουμε τα υποσκληρή διαματώματα αυτά. Και έτσι, παρόλο που μπορεί να φαίνονται ίδιες αυτές οι εξωπαρεχηματικές συλλογές διαφορετικής πυκνότητας, σε νεκροτομικές μελέτες βρέθηκαν ή και στις μελέτες μετά από τη χειρουργική αφαίρεση των αιματωμάτων, ότι παρόλο που φαίνονται ίδιες, έχουν διαφορετική αιτιολογία και διαφορετικό χρονισμό. Δεν πρέπει να το μπερδεύουμε με τα υποσκληρή διαματώματα λόγω του τοκετού, που δεν δικαιούμαστε να τα δούμε σε παιδιά μεγαλύτερα των 2 μηνών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το σημείο του γυρίνου στις γεφυρούμενες φλέβες, όπου η κεφαλή του γυρίνου είναι ουσιαστικά ο θρόμβος που κρέμεται από τη φλέβα που έχει ραγεί και η ουρά του γυρίνου είναι ο θρόμβος μέσα στην ίδια τη φλέβα, ενώ έχει βρεθεί ότι τα βρέφη τα οποία έχουν κακοποιηθεί έχουν υποσκληρή διαιματώματα που μπορεί να είναι σε γειτονία με τα υποσκληρή διαιματώματα του εγκεφάλου, αλλά μπορεί να είναι και πιο χαμηλά και γι' αυτό ενδείκνυται να κάνουμε απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία όλης της σπονδυλικής στήλης. Και ο παράγων της κακοποίησης έχει βρεθεί ως ένδειξη. Οι Άγγλοι που έχουν μεγάλη επίπτωση τον συνιστούν απεικόνιση ακόμα και στις φαινομενικά καρανιοκεφαλικές κακώσεις μικρού προσδόκιμου για σημαντική βλάβη στα παιδιά κάτω των 2 ετών. Τι θα κάνουμε? Και τελειώνω. Όταν το παιδί είναι οξέως συμπτωματικό, με άπνοιες, με κρίσεις, σε κόμμα, πρέπει να το απεικονίσουμε μόλις είναι σε θέση να μπει στον υπολογιστικό τομογράφο, και αν και η απεικόνιση αλλά και το παιδί ανανύψει, δεν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος. Αν έχουμε εμμένουσα νευρολογική συμπτωματολογία ή παθολογικά ευρήματα, θα κάνουμε συμπληρωματική μαγνητική τομογραφία και επανάληψη της νευροαπεικόνησης ανά περίπτωση. Όταν το παιδί δεν έχει συμπτωματολογία, αλλά έχει ευρήματα από το σκελετό ή από το δέρμα ή από την οφθαλμολογική εξέταση, χρειάζεται μαγνητική τομογραφία, και αν δούμε τα ευρήματα που είπαμε, τότε μπαίνει σε άλλο πρωτόκολλο διερεύνησης και θα επαναλάβουμε την νευροαπεικόνηση ανάλογα με το αν αναπτύξει συμπτωματολογία ή όχι, ενώ αν είναι φυσιολογικό και η απεικόνηση είναι φυσιολογική, τότε σταματάμε. Όπως υπόθηκε, υπάρχουν τα ευρήματα από το σκελετό, τα οποία τα ψάχνουμε γιατί δεν μας φωνάζουν ότι είμαστε εδώ, είναι κλινικά αφανή. Να μην ξεχνάμε τα λεγόμενα package injuries, των οποίων την επίπτωση δεν γνωρίζουμε, και είναι τα παιδιά στα οποία μπορεί να έχουμε κάκωση στον καστεντερικό σωλήνα, στο πάνγκρεας ή στο ύπαρ, επειδή αυτά μπορεί να γροθοκοπηθούν ή να υποστούν κλωτσιές ή να τα ρίξουν πάνω σε σκληρές επιφάνειες. Συνεπώς, θα πρέπει να κάνουμε νευροαπεικόνιση χωρίς να ξεχνάμε τη σπονδυλική στήλη, και θα πρέπει να ζητήσουμε και βυθοσκόπηση. Και ούτε η βυθοσκόπηση, ούτε η απεικόνιση βάζει τη διάγνωση από μόνη της. Η διάγνωση είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και πολλών ευρημάτων. Όμως, παρόλο που υπάρχουν πολλές νόσοι που κάνουν κατάγματα, πολλές νόσοι που κάνουν αιμορραγίες στον αφιβληστροειδή και πολλές νόσοι που κάνουν υποσκληρίδια αιματώματα, καμία νόσος δεν κάνει και το συνδυασμό αυτών εκτός από την κακοποίηση. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στο ότι δεν υπάρχει κακοποίηση. Τα παιδιά αυτά είναι τραυματισμένα. Οι κρανιοκεφαλικές κακώσεις μπορεί να είναι θανατηφόρες. Ουσιαστικά εμείς παρέχουμε τις ενδείξεις ότι μπορεί ένα παιδί να έχει κακοποιηθεί, αλλά όχι τις αποδείξεις, και πρέπει να καταγράψουμε τα ευρήματα, να ξέρουμε πώς να τα αναζητήσουμε, και βάζουμε εδώ το πληθυντικό, γιατί το double reading είναι σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ.